Κυρία Τζούφη. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και για την κατανόηση και για την σειρά. Θέλω να πω ότι και με τις εισηγήσεις του Προέδρου αλλά και των Υπουργών, αλλά κυρίως και με το κείμενο που μας μοιράστηκε, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι, κατά τη γνώμη μου, έχει γίνει μια πολύ σοβαρή και αξιόπιστη δουλειά από διαφορετικά επιτελεία ανθρώπων, με ιδέες, βαθιά γνώση του χώρου, αλλά κυρίως με διάθεση να υποθούν αλήθειες, που να στηρίζονται όμως σε ντοκουμέντα, ώστε να επιχειρηθούν κάποιες ουσιαστικές αλλαγές που όλοι αναγνωρίζουμε ότι τις έχει ανάγκη ο τόπος. Μετά από αρκετές προσπάθειες για να υπάρξει μια ευρεία διαλογική συζήτηση, νομίζω ότι αρχίζει να μορφοποιείται ένα σαφές δείγμα γραφής που από τη μια μεριά δοκιμάζει να απαντήσει και να υιοθετήσει καλές πρακτικές του ευρωπαϊκού χώρου που μπορούν πιθανόν να εξασφαλίσουν σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία εφαρμογής που είναι απαραίτητα, και απ' την άλλη νομίζω να καταγραφεί μια ριζοσπαστική πολιτική στην παιδεία στηριγμένη στις αρχές της ίσης πρόσβασης στην ποιότητα με δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Ό,τι δηλαδή νομίζω ότι επιχειρούμε και στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο με τον τίτλο «Δίκαιη ανάπτυξη και στήριξη του κοινωνικού κράτους». Πώς έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πορευτεί σε αυτή την κατεύθυνση με βάση τις παραπάνω προθέσεις μας? Η Επιτροπή μας αλλά και η Επιτροπή Διαλόγου έχουν ήδη προχωρήσει σε δημοσιοποίηση των καταρχήν συμπερασμάτων αυτού του διαλόγου. Το έργο αυτό δεν είναι αποκομμένο, αλλά νομίζω πρέπει να το δούμε ότι συμπληρώνεται και από το ψηφισμένο νομοθετικό έργο για την έρευνα και για τα χρονίζοντα και φλέγοντα προβλήματα των ΑΕΗ αλλά και των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης, που παρά τις μικροπολιτικές κραυγές εδώ στο Κοινοβούλιο, θα σας πω ότι κατά την γνώμη μου έγιναν πανκίνως αποδεκτά και στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα και στα σχολιά. Θα λέγω ότι επίσης υποστηρίζεται και με τις πρώτες, μετά από 5 χρόνια προσλήψεις, 500 μόνιμων θέσεων μελών ΔΕΠ, τα προκυρισόμενα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΙΚΙ για νέους επιστήμονες μετά από πολλά χρόνια, τον επανασχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ σε ειδικά προγράμματα για τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλα. Ένα σημαντικό όμως θέμα που υπάρχει, νομίζω, και σε αυτό μας δίνει την δυνατότητα αυτή η Επιτροπή, είναι η επικοινωνία με τον ευρύτερο κόσμο αυτών των προσπαθειών. Θα λέγαω ότι κατά βάση υπάρχει απόκρυψη σε αυτές τις σημαντικές και μείζονες επιχειρούμενες αλλαγές, διαστρέβλωση πάνω σε ελάσσονα θέματα, ακύρωση εκδηλώσεων και βεβαίως συστηματική απαξίωση των κεντρικών πρωταγωνιστών με διαρκές λεκτικό τουλάχιστον bullying και όχι μόνο, ώστε να επιτευχθεί η ηθική τους καταράκωση, και αναφέρομαι εδώ ονομαστικά στους υπουργούς που είναι παρόντες. Αυτό γίνεται καθημερινά, συστηματικά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κοινωνικά δίκτυα και θα έλεγα και από κορυφής καθοδηγούμενα δυστυχώς, διότι δεν υπάρχει, ακόμη και εκεί που αναγνωρίζονται τα λάθη και η διαστρέβλωση, ούτε συγγνώμη και μένει εν τέλει το λέρωμα, και αυτό μένει στον απλό πολίτη. Εδώ λοιπόν στην Επιτροπή μας έχουμε επίσης ένα χαρακτηριστικό αυτής της δυσκολίας που έχουμε να επικοινωνήσουμε, δηλαδή το είχα πει και την προηγούμενη φορά, στην προσπάθεια να αποκριβούν κάποιες πιθανές συγκλήσεις που νομίζω ότι όταν είμαστε εδώ προκύπτουν σε κάποια θέματα, για πολλά αυτονόητα και όρημα αιτήματα, βλέπουμε ότι επιλέχθηκε και το βλέπουμε και σήμερα από την αξιωματική αντιπολίτευση η προσχηματική αποχώρηση και η στρεβλωμένη παρουσίαση από μη μέλη της Επιτροπής, είτε βουλευτές είτε πολιτευτές, με κλισέ που υπηρετούν την καταδάφιση και την προπαγάνδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που ακόμη παίζει είναι η ψηφιστή στα ρύθμιση για τους καταλογισμούς του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ήταν ομόφωνη απόφαση των Βρετάνων και πολλών συνδικαλιστικών φορέων ευρέως πολιτικού φάσματος αλλά και πανεπιστημιακών από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, που αφορούσε φοιτητές, μεταπτυχιακούς και καθηγητές από όλο το πολιτικό φάσμα, που στα πλαίσια των καθηκόντων τους στις επιτροπές ερευνών για να εξευρεθούν χρήματα για ανάγκες λειτουργίας των πανεπιστημίων, ονομάστηκε δυστυχώς ξέπλυμα Σταθάκη, το οποίο επιτεύχθηκε χάρη στη συμβολή των θλιβερών πανεπιστημιακών δασκάλων του ΣΥΡΙΖΑ και εμού συμπεριλαμβανομένη, που αλίμονο μορφώνουν τα παιδιά τους. Θα μπορούσα να πω μόνο δύο κουβέντες, τι υποκρισία και τι πολιτικαντισμός εν τέλει. Και τώρα επί του συγκεκριμένου, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα που περιέχονται στην εισήγηση στο λίγο χρόνο που μου απομένει, είναι τα θέματα 7 και 8, δηλαδή η επαναξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των ΟΑΕΗ και η διαμόρφωση ενιαίου χώρου, ή αλλιώς τι απαντάμε στους τοπικισμούς και όχι μόνο που επικράτησαν στην αρχιτεκτονική αυτού του εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήματος και στα μεταπτυχιακά, σαν μέλος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που είναι ένα από τα λίγα πανεπιστήμια μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα.
Ξεκινώ με το πρώτο. Ήδη αναφέρθηκε ο Υπουργός ότι τα δομικά προβλήματα που υπάρχουν είναι πολλά και έχουν ιστορική εξήγηση, διότι υπήρχαν πιέσεις παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης που κατέληγαν τελικά στη δημιουργία νέων τμήματων ΑΕΗ και ΤΕΗ, διάσπαρτα σε διάφορες πόλεις και κομοπόλεις της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνεται μέρημνα για τη διοικητική και λειτουργική συνοχή τους και χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς η σκοπιμότητά τους και ο ρόλος τους στο όλο οικοσύστημα. Ιδρύονταν λοιπόν συχνά με κριτήρια εξοακαδημαϊκά, σε συνεννόηση δυστυχώς πολλές φορές και με τις διοικήσεις των ιδρυμάτων και με την αρρωγή μελών ΔΕΠ που αναλάμβαναν την υλοποίηση της διεύρυνσης με το κέρδος της ατομικής ανέλυξης και με τη συνδρομή των πετυχημένων όπως χαρακτηρίζονται τοπικών βουλευτών που συνέβαλαν στην αναβάθμιση κοινωνική και οικονομική της περιοχής, υποτιθέμενη θα έλεγα εγώ, ανεξαρτήτως προγραμμάτων σπουδών και επαρκούς προσωπικού, λίγο εκ των ενόντων και λίγο στο κασίδι το κεφάλι, που μπορούν στη συνέχεια να διορθωθούν και δεν χάλασε ο κόσμος, αν δεν έχουν η απόφοιτη επαρκή μόρφωση και κυρίως επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτή λοιπόν η πολιτική της διεύρυνσης οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει σε πολύ σημαντικές οξύνσεις και αντιθέσεις ανάμεσα στα κεντρικά και περιφερειακά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε διάκριση σε τμήματα χαμηλής και υψηλής ζήτησης, σε τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΗ με τα ίδια γνωστικά αντικείμενα και σε απόφοιτους με τίτλους σπουδών χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν οργανωτικές αναδιατάξεις και μέτρα που να αντιμετωπίζουν αυτόν τον κατακαιρματισμό. Του οφείλουμε στη νέα γενιά της ΑΕΛ επικαλύψης, αλλά και την πολυτυπία των κανόνων της διοίκησης. Όσον αφορά βέβαια στο θέμα των μεταπτυχιακών, προφανώς δεν έχω χρόνο, θα ήθελα απλώς να καταθέσω την άποψη των συναδέλφων μου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και της ηγεσίας του Πανεπιστήμιου, που διεκδικεί επαρκή χρηματοδότηση για τα αναλώσιμα και αναλλαστικά έξοδα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και που υποστηρίζει την ανάγκη της άμεσης αξιολόγησης με κριτήρια ακαδημαϊκά και βεβαίως σε όσα κριθούν ότι μπορούν αυτό το πράγμα να το πραγματοποιούν, να εξασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή τους. Τα υπόλοιπα νομίζω μπορούμε να τα συζητήσουμε σε κάποια άλλη συζήτηση και ευχαριστώ για την κατανόηση.